Η θεραπεία των αθλητικών κακώσεων έχει τροποποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης. Δεν προσεγγίζουμε τον ασθενή βλέποντας μόνο την κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή βλέποντας μια ρήξη ενός μηνίσκου ή μια ρήξη ενός χόνδρου, μια κάκωση στο χόνδρο ή τελικά την ταλαιπωρία ενός από τα διαμερίσματα του γόνατος ή μια ρήξη του πυχιαστού. Πρέπει να δούμε συνολικά το πρόβλημα και να ξέρουμε ότι μια ρήξη ενός μηνίσκου και μια πρόχειρη αντιμετώπιση της θα επιφέρει μεταβολές και στο χόνδρο του γόνατος και στον άξονα του γόνατος και στη σταθερότητα και μελλοντικά μπορεί να είναι η αιτία για την οποία ο ασθενής θα χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία και λύσεις και προβλήματα που ενδεχομένως να οδηγήσουν ακόμα και σε οστεοαρθρίτιδα. Έτσι λοιπόν πρέπει να θεραπεύουμε τις αθλητικές κακώσεις με γνώμονα τη διατήρηση όλων αυτών των ευγενών δομών του γόνατος. Να θεραπεύουμε οποιαδήποτε ρήξη στο μηνίσκο επισκευάζοντάς τη. Με τα σύγχρονα μέσα που έχουμε και τις νέες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, δεν επιτρέπεται να μην επισκευάζεται κάθε μηνίσκος. Τα αποτελέσματα που έχουν συνάδελφοί μας στο εξωτερικό αλλά και εμείς που πλέον επισκευάζουμε όλους τους μηνίσκους είναι εκπληκτικά καλά. Αρκεί να συνδυάζονται με σταθερές επισκευές και σωστά πρωτόκολλα αποκατάστασης. Αυτό επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά την τύχη του χόνδρου μέσα στο γόνατο και επομένως και τη διατήρηση όλου του γόνατος. Από την άλλη, βλέποντας κάποιες φορές χόνδρινες βλάβες, δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε τον άξονα του γόνατος. Οποιαδήποτε επισκευή στο χόνδρο, οποιαδήποτε τεχνική, ακριβή ή φθηνή, από την πιο τεχνολογικά προηγημένη μέχρι την απαρχαιωμένη, δεν μπορεί να πετύχει αν ο άξονας του γόνατος δεν ευθυγραμμιστεί σωστά. Γιατί με τα χρόνια, ειδικά σε αθλητές ηλικίας πάνω από 40 χρονών, ασθενείς που γυμνάζονται, που θέλουν να γυμνάζουν, να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο δραστηριότητας, πολλές φορές υπάρχουν στοιχεία μέσα που υπάρχουν χόνδρινες βλάβες, υπάρχουν βλάβες στους μηνίσκους, εκφυλιστικού τύπου αλλοιώσεις, οι οποίες λειτουργούν έτσι ώστε το γόνατο να χάνει την αξονική του ευθυγράμμιση και να φορτίζει υπέρμετρα κάποια από τα διαμερίσματα, συνήθως το έσω. Αν λοιπόν οποιαδήποτε τεχνική η οποία θέλει να επισκευάσει μια μηνισκική βλάβη, θέλει να επισκευάσει μια χόνδρινη βλάβη, δεν συνδυαστεί με αξονική ευθυγράμμιση, είναι δυστυχώς καταδικασμένη να αποτύχει. Το ρόλο αυτό τα τελευταία χρόνια έρχονται να παίξουν παλιές λύσεις, οι οποίες όμως έχουν μελετηθεί, εφαρμόζονται με νέα υλικά και δεν είναι άλλες από τις οστεοτομίες. Οι οστεοτομίες γύρω από το γόνατο είναι σωτήριες επεμβάσεις, οι οποίες διατηρούν την ικανότητα του ασθενούς να αθλείται για πάνω από μια δεκαετία ακόμα, ενώ παλιότερα αυτό δεν ήταν εφικτό, και συντελούν όχι μόνο στο να μπορεί να αθληθεί κάποιος, αλλά στο να ο οργανισμός να και να αυτοεπισκευάσει τη βλάβη του με βιολογικά μέσα που ίδιος ξέρει καλύτερα από εμάς, αλλά ταυτόχρονα και τα δικά μας μέσα τα οποία έρχονται να βοηθήσουν την διαδικασία αυτού του οργανισμού να έχουν καλύτερη εφαρμογή και τελικά να πετυχαίνουν θεραπευτικά. Έτσι λοιπόν μια χόνδρινη βλάβη σε συνδυασμό με μια οστεοτομία είναι προς τον δρόμο αυτόν που θα οδηγήσει σε μια επιτυχημένη θεραπεία. Μια χόνδρινη επισκευή χωρίς την αντίστοιχη αξονική ευθυγράμμιση είναι δυστυχώς καταδικασμένη να αποτύχει. Στο ίδιο μοτίβο, μια διατήρηση του μηνίσκου θα προστατεύσει και το χόνδρο. Μια πρόχειρη και θα λέγαμε έτσι γρήγορη αφαίρεση μια μηνισκικής βλάβης από ένα χειρουργό είναι δυστυχώς ένα πρόδρομο βήμα, ένα βήμα το οποίο θα οδηγήσει σε μια εκφύλιση του διαμερίσματος του γόνατος μελλοντικά. Αντίθετα, μια επισκευή θα προστατεύσει το χόνδρο, θα προστατεύσει τον άξονα του γόνατος, θα δώσει στον ασθενή τη δυνατότητα να γυμνάζεται για πάρα πολλά χρόνια.